Good morning. Καλημέρα σας. We are so excited to be able to welcome you today. Είμαστε ενθουσιασμένοι που μπορούμε να σας καλωσορίσουμε σήμερα. To worship together. Να δοξολογήσουμε μαζί. To hear the word together. Να ακούσουμε το λόγο του Κυρίου μαζί. And as we draw strength online. Και καθώς μαζευόμαστε όλοι διαδικτυακά. We will go into the week able to bless others. Θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε μέσα στην εβδομάδα μας και να ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους. Let's begin with a powerful word to read and share from His Word today. Ας ξεκινήσουμε διαβάζοντας μια περικοπή από την Αγία Γραφή, μια δυνατή περικοπή. Psalm 18. Είναι από τους Ψαλμούς 18. And we'll begin with verse 25. Και θα ξεκινήσουμε από το εδάφιο 25. To the faithful, you show yourself faithful. To the blameless, you show yourself blameless. Ο Κύριος με αντάμιψε γιατί του στάθηκα πιστός και για την αθωότητά του που την ξέρει. To the pure you show yourself pure, but to the crooked you show yourself shrewd. Με τον πιστό Κύριε είσαι πιστός, τέλειος είσαι με τον τέλειο. You save the humble, but bring low those whose eyes are haughty. Με τον καθάριο καθαρός μα φέρεσε εχθρικά στον διεστραμμένο. Σώζεις εσύ όλους τους ταπεινωμένους, μα ταπεινώνεις όσους φέρονται υπερήφανα. You, O Lord, keep my lamp burning. My God turns my darkness into light. Εσύ, Κύριε, φως δίνεις το λιχνάρι μου και το σκοτάδι μου φωτίζεις, Θεέ μου. With your help I can advance against a troop. With my God I can scale a wall. Μαζί με σένα ορμώ σε εχθρικό στράτευμα. Με τον Θεό μου διασκελίζω τείχος. As for God, His way is perfect. The word of the Lord is flawless. He is a shield for all who take refuge in Him. Τέλειες είναι του Θεού μου οι ενέργειες. Ο λόγος του Κυρίου είναι αξιόπιστος. Αυτός ασπίδα γίνεται σε όλους που καταφεύγουν σε Αυτόν. Let's pray. Ας προσευχηθούμε όλοι μαζί. Almighty Father. Παντοδύναμε Κύριε. Our souls just rejoice in who you are today. Η ψυχή μας, Κύριος ο Θεός μου, χαίρεται σε σένα, στον Θεό που είσαι. We praise you, Lord. Σε υψώνουμε, Κύριος ο Θεός μου. That Lord, wherever we are right now. Και όπου κι αν βρισκόμαστε, Κύριος ο Θεός μου. You are God. Εσύ είσαι ο Θεός. You are with us. Είσαι μαζί μας. Lord, you will open doors that no man can close. Θα ανοίξεις πόρτες που κανένας άνθρωπος δεν θα μπορέσει να κλείσει. You will shut those we shouldn't go through. Και θα κλείσεις αυτές που δεν θα πρέπει να περάσουμε. Because you are our victorious God. Γιατί είσαι ένας Θεός νικητής. So today we worship you. Και έτσι σήμερα, Κύριος ο Θεός μου, σε υψώνουμε και σε λατρεύουμε. And thank you for your word to go deep into our spirits today. Και σε ευχαριστούμε για το λόγο σου που εισχωρεί βαθιά μέσα στην καρδιά και στην ψυχή μας. We're here to worship you. Είμαστε εδώ μαζί για να σε λατρεύσουμε. Amen. Amen.
Sacrifice, oh Lord, you are our majesty.
Είμαστε μια ζωντανή εκκλησία. We have wonderful things planned to do together this week. Έχουμε θαυμάσια πράγματα προγραμματισμένα για αυτήν την εβδομάδα. Tuesday, Wednesday and Thursday morning. Κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη πρωί. At 8 a.m. Στις 8 το πρωί. For 15 minutes. Για 15 λεπτά μόνο. You can join us in prayer. Μπορείτε να ενωθείτε μαζί μας στην προσευχή. It is on the GCC Facebook page. Είναι στη σελίδα μας στο Facebook. Or on Zoom, contact the office and we'll give you the Zoom details. Ή διαμέσω του Zoom και για τα στοιχεία μπορείτε να επικοινωνήσετε με το γραφείο να σας τα δώσω. Wednesday evening. Την Τετάρτη το απόγευμα. At 7 p.m. Στις 7 το απόγευμα. We have another opportunity. Έχουμε άλλη μια ευκαιρία. Together, together as the family of God. Πάλι σαν οικογένεια του Θεού να μαζευτούμε μαζί. To bless the Lord. Για να ευλογήσουμε τον Κύριο. And to pray to Him. Για να προσευχηθούμε σε Αυτόν. Giving our requests. Να Του δώσουμε τα αιτήματά μας. Trusting that He hears and He will answer. Και εμπιστευόμενοι ότι Εκείνος μπορεί να δώσει απαντήσεις. And if you have requests. Και αν όντως έχετε κάποιο αίτημα. Send them to. Μπορείτε να μας το στείλετε. Prayer at glyphadacc.org. Στο prayer@glyphadacc.org. Amen. God bless. Αμήν. Ο Θεός να σε ευλογεί. Thank you.
Because the word says so clearly. Διότι ο λόγος του Θεού το λέει ξεκάθαρα. Where two or three gather. Όπου δύο ή τρεις είναι συγκεντρωμένοι. In the name of Jesus. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. He's with them. Εκείνος είναι μαζί τους. He hears.
Και εκείνος ακούει. And he will answer. Και εκείνος απαντά. If you're with your family, why don't you take someone's hand right now as we pray and let's agree together. Αν είσαστε με την οικογένειά σας ή με κάποιους φίλους, παρακαλώ πάρτε το χέρι του διπλανού σας. If you're by yourself, you're agreeing with us right now. Και αν είσαστε μόνοι σας, απλώς συμφωνήστε μαζί μας. And Father, in the name of Jesus. Κύριο, στο όνομα του Ιησού Χριστού Θεέ μας. We are all agreeing together right now. Όλοι συμφωνούμε μαζί, Κύριος ο Θεός μου. That you are Lord. Ότι εσύ είσαι ο Κύριος. We worship you. Σε λατρεύουμε, Κύριος ο Θεός μου. Oh Lord, before we even ask anything. Ακόμη πριν καν ζητήσουμε κάτι από σένα. Oh Lord, we worship you for who you are. Σε λατρεύουμε για αυτό που είσαι, Κύριος ο Θεός μου. We don't always have the answers. Δεν έχουμε πάντα τις απαντήσεις, Κύριος ο Θεός. But you do. Αλλά εσύ τις έχεις. And we trust you, Lord. Και σε εμπιστευόμαστε, Κύριος ο Θεός. Lord, we would ask that you would be glorified by removing COVID. Κύριος ο Θεός μου, ζητάμε εσύ να υψωθείς και να δοξαστείς αφαιρώντας τον COVID-19, Κύριος ο Θεός. You can do it instantly. Μπορείς ανά πάσα στιγμή να το κάνεις, Κύριος ο Θεός. Others might doubt. Άλλοι μπορεί να αμφιβάλλουνε, but we know you can do it. Αλλά εμείς γνωρίζουμε ότι μπορείς να το κάνεις. And Lord, we pray while we're waiting. Και προσευχόμαστε και καθώς περιμένουμε. To be encouraged. Να μας ενθαρρύνεις, Κύριος ο Θεός. For those that are a little discouraged. Για αυτούς που έχουν χάσει το θάρρος τους. That they'll lift up their eyes to you today. Να υψώσουν τα μάτια τους προς εσένα. And say, Lord, help, I trust you. Και να πούνε, ναι, Κύριος ο Θεός μου, σε εμπιστεύομαι. Βοήθησε. Lord, we have many in our local family and friends of our family that are sick. Έχουμε πολλούς μέσα στην τοπική εκκλησία, πολλούς φίλους που είναι ασθενείς. We pray for those that, Lord, are having problems with their bones and their knees and their arms. Έχουμε πολλούς που έχουν προβλήματα με τα κόκαλά τους και σε διάφορα άλλα σημεία του σώματος. Lord, you made us, you know us, we trust you to heal us. Κύριος ο Θεός μου, ξέρουμε ότι μπορούμε να σε εμπιστευτούμε και να μας θεραπεύσεις. Lord, we give lung problems, asthma and any respiratory problem to you right now in the name of Jesus. Αναπνευστικά προβλήματα, Κύριος ο Θεός μου, όλα τα παραδίνουμε σε σένα, Κύριος ο Θεός. Lord, we give tumors and cancer and heart problems to you right now. Όγκους, Κύριος ο Θεός μου, καρκίνους και προβλήματα καρδιάς, Κύριος ο Θεός μου, τα παραδίδουμε σε σένα. Lord, whether it is a headache or cancer, God, you are the healer of anything great or small. Είτε είναι πονοκέφαλος, είτε είναι καρκίνος, μεγάλη ή μικρή ασθένεια, Κύριος ο Θεός μου, εσύ μπορείς να θεραπεύσεις. Lord, we pray for our loved ones and anyone listening today that doesn't know you as their Savior. Προσευχόμαστε, Κύριος ο Θεός, για αυτούς τους ανθρώπους που αγαπάμε, αλλά που μπορεί να μην σε γνωρίζουν, Κύριος ο Θεός μου, εσύ να τους σώσεις. How great is your love. Πόσο μεγάλη είναι η αγάπη σου, that Κύριος you ο Θεός sent your son, που έστειλες τον Υιό σου, and he came, lived and died, and he's alive today. Ήρθε, έζησε και πέθανε πάνω στο σταυρό, αλλά αναστήθηκε, Κύριος ο Θεός μου, και είναι ζωντανός. He's alive forevermore. Είναι ζωντανός για πάντα, Κύριος ο Θεός. And we believe as we ask Jesus into our life today. Και καθώς ζητούμε τον Ιησού Χριστού μέσα στη ζωή μας, Κύριος ο Θεός, that we will live with him forever. Θα μπορέσουμε να ζήσουμε αιωνίως μαζί του. Lord, let someone today receive salvation. Ναι, Κύριος ο Θεός μου, κάποιους από αυτούς τους κοντινούς μας ας δεχτούν τη σωτηρία σου. And we invite you, Holy Spirit, to fill us, this church, and so many others with the power of your presence. Ναι, Κύριος ο Θεός μου, και ζητάμε από το Πνεύμα Σου το Άγιο, με την παρουσία του Αγίου Πνεύματός Σου, Κύριος ο Θεός μου, να γεμίσεις τους ανθρώπους, να αγγίξεις τους ανθρώπους της Εκκλησίας. We need you, Holy Spirit. Ναι, Πνεύμα Άγιο, σε χρειαζόμαστε. To guide us and comfort us in this hour in which we live. Να μας οδηγήσεις και να μας παρηγορήσεις, Κύριος ο Θεός μου, σε αυτήν την εποχή που ζούμε. In the name of Jesus. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Amen. Αμήν. Yes. Welcome to GCC today. It's great to be with you. Καλώς ορίσατε στο Χριστιανικό Κέντρο Γλυφάδα σήμερα. Είναι πολύ όμορφο που είμαστε μαζί σας. I don't know exactly where you are or when or where you are, but we are together in Christ as one family. Δεν ξέρω ακριβώς πού βρισκόσαστε
και πού, πώς είσαστε, αλλά ξέρω ότι εδώ βρισκόμαστε όλοι μαζί ως οικογένεια του Ιησού Χριστού. Yeah, he's here with us. Είναι μαζί μας. So this year we're starting with looking at having a focus for our vision and looking at different aspects of that. Φέτος λοιπόν ξεκινάμε τη χρονιά μας εστιάζοντας την προσοχή μας πάνω στην όρασή μας. I think we want to know what we're doing. Sometimes we don't know what we're doing, but it's good to know where we are and where we're going. Σίγουρα θέλουμε να ξέρουμε τι κάνουμε και πολλές φορές δεν γνωρίζουμε τι κάνουμε, αλλά σίγουρα θέλουμε να ξέρουμε τι κάνουμε, πού πάμε, πού βαδίζουμε. And today we're going to look at being clear in our vision that it's about serving others. Και σήμερα θα δούμε ότι πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι στην όρασή μας στο να μπορούμε να προσφέρουμε υπηρεσία προς τους άλλους. And maybe you think, well, that's not really a vision to serve others. It's just something we do. Και μπορεί να λέτε ότι, να σκέφτεστε ότι, εντάξει, αυτό βασικά δεν είναι μια όραση το να υπηρετούμε τους άλλους, είναι κάτι το οποίο το κάνουμε ούτως ή άλλως. But I think it's very timely for us in a time of trials and struggling for all of us, that it's natural for us to look inward and look at our own situation. Και πιστεύω ότι είναι η κατάλληλη περίοδος και εποχή, έτσι όπως είναι τα πράγματα, να μπορούμε να κοιτάξουμε μέσα, βαθιά μέσα μας και να δούμε τι ακριβώς μπορούμε να προσφέρουμε και εμείς γύρω μας στους άλλους. And we feel that, well, someone needs to look out for me, so I better do it. Και πολλές φορές σκεφτόμαστε, κάποιος πρέπει να προσέχει και εμένα, άρα και εγώ όμως πρέπει να προσέχω και τον άλλον. And even as we pray as Christians and we turn to God, so much of our prayers are focused on ourselves and our own situation. It's natural. Και πολλές φορές και όταν προσευχόμαστε και προσευχόμαστε προς τον Θεό, πολλές από τις προσευχές μας απευθύνονται για τον εαυτό μας και είναι φυσικό αυτό. And of course, God hears our prayers and He wants to bless us and answer our prayers. He's a good, good Father. Και σίγουρα ο Θεός ακούει τις προσευχές μας και θέλει να απαντήσει σε όλες τις προσευχές μας γιατί είναι ένας πολύ καλός πατέρας. But our focus on ourselves sometimes goes a little bit too far. Αλλά στο να επικεντρωνόμαστε μόνο στον εαυτό μας μερικές φορές ξεφεύγει από τα όρια. And we even think that others should focus on us and help us and give us attention and serve us. Και πολλές φορές σκεφτόμαστε ότι και οι άλλοι πρέπει να επικεντρώνονται πάνω σε εμάς, να μας φροντίζουν, να σκέφτονται μόνο εμάς. We probably wouldn't say this straight out, but it's many times how we live our lives that we expect people to serve us. Και μπορεί να μην το λέμε ευθέως αυτό, αλλά περιμένουμε από τους άλλους να μας υπηρετούν. And this is actually problematic. We think that it's beneath us to do things for others. Και αυτό είναι προβληματικό, γιατί εμείς πιστεύουμε ότι δεν είναι και στο χέρι το δικό μας να κάνουμε εμείς, να προσφέρουμε κάποια υπηρεσία προς τους άλλους. And it's easy to think, why should I do this for him or for her? They don't care about me. Και είναι εύκολο να σκεφτούμε και να πούμε, μα για ποιο λόγο εγώ να κάνω αυτό και το άλλο για τον άλλον, ενώ εκείνοι δεν νοιάζονται για μένα. And that shows that we have a wrong understanding of who we are and how our value is determined. Και αυτό δείχνει το πόσο λάθος καταλαβαίνουμε το ποιοι ακριβώς είμαστε και τι ακριβώς κάνουμε. And we're going to read a story together from Luke 22. And, θα διαβάσουμε μια ιστορία μαζί. The setting there is Jesus has asked his disciples to prepare a meal at Passover.
Θα διαβάσουμε μια ιστορία από το Καταλουκά Ευαγγέλιο και εκεί ο Ιησούς έχει ζητήσει από τους μαθητές τους να προετοιμάσουν ένα δείπνο, το μυστικό δείπνο που ξέρουμε. And we know that this was the last supper he had with his disciples. Και ξέρουμε ότι αυτό ήταν το τελευταίο δείπνο βασικά που είχε μαζί με τους μαθητές του. And he says that he really wanted to share this meal before he suffered. Και λέει ότι ήθελε πραγματικά να μοιραστεί το γεύμα αυτό μαζί τους πριν πάθει όλα αυτά που έπαθε. And he spoke about things like that his body would be broken for them. And he told that one of them would betray him. Και εκεί βασικά είναι που τους ανέφερε ότι το σώμα του θα κοπεί για αυτούς και ότι ένας από αυτούς θα τον πρόδιδε. And he said that he was going away and that he was laying down his life and that his blood would be poured out. Και επίσης εκεί είπε ότι εκείνος θα έφευγε και βασικά θα έδινε τη ζωή του και ότι θα χυνόταν το αίμα του για όλους. And in that setting, the disciples began to discuss who will betray him. Και πάνω σε εκείνο βασικά το τοπίο έτσι ακριβώς, οι μαθητές άρχισαν να συζητούν μεταξύ τους ποιος από όλους θα τον προδώσει. And they went on to discuss and argue about who among them was the greatest. Και συνέχιζαν και συζητούσαν και έλεγαν μεταξύ τους ποιος από όλους είναι ο καλύτερος. Jesus had just washed their feet. Ο Ιησούς μόλις τους είχε πλύνει τα πόδια τους. It's the last evening they have together with a meal together. Είναι το τελευταίο δείπνο που είχαν μαζί, που θα τρώγανε μαζί, που θα συναντιόντουσαν μαζί. And they end up arguing about who is the greatest among them. Και εκείνοι κατέληξαν στο να τσακώνονται μεταξύ τους για το ποιος είναι ο μεγαλύτερος και ο καλύτερος ανάμεσά τους. So let's see what Jesus said to them. Ας δούμε λοιπόν τι είπε ο Ιησούς σε αυτούς. So from Luke 24 through verse 30. Από το Καταλουκά 24 έως και 30 εδάφιο. Jesus said, "The kings of the Gentiles lord it over them, and those who exercise authority over them call themselves benefactors. But you are not to be like that. Instead, the greatest among you should be like the youngest, and the one who rules like the one who serves." Και εκείνος είπε σε αυτούς, οι βασιλιάδες των εθνών τα κυριεύουν και αυτοί που τα εξουσιάζουν ονομάζονται ευεργέτες. Εσείς όμως όχι έτσι, αλλά ο μεγαλύτερος μεταξύ σας ας γίνει όπως ο μικρότερος και ο προϊστάμενος όπως αυτός που υπηρετεί. For who is greater, the one who is at the table or the one who serves? Is it not the one who is at the table? But I am among you as one who serves. You are those who have stood by me in my trials. Επειδή ποιος είναι μεγαλύτερος, αυτός που κάθεται στο τραπέζι ή αυτός που υπηρετεί? Όχι αυτός που κάθεται, εγώ όμως είμαι ανάμεσά σας όπως αυτός που υπηρετεί. And I entrust you to you a kingdom, just as my father entrusted one to me, so that you may eat and drink at my table in my kingdom and sit on thrones, judging the 12 tribes of Israel. Και εσείς είστε αυτοί που διαμείνατε μαζί μου στους πειρασμούς μου. Γι' αυτό και εγώ σας ετοιμάζω βασιλεία, όπως ο πατέρας μου ετοίμασε για μένα, για να τρώτε και να πίνετε πάνω στο τραπέζι μου μέσα στη βασιλεία μου και να καθίσετε πάνω σε θρόνους κρίνοντας τις 12 φυλές του Ισραήλ. Do you recognize yourself in this argument that they have? Μέσα σε αυτή τη φιλονικία που βλέπετε, αναγνωρίζετε μήπως κάποια στοιχεία του εαυτού σας? Well, we are probably smarter. We don't say it, but we probably think it many times. Είμαστε λίγο πιο έξυπνοι αν το βάλουμε έτσι. Εμείς δεν το λέμε Θεός αυτό, αλλά το σκεφτόμαστε πολύ συχνά. We are wondering who's the greatest. Am I better than that person? Am I
or is that person above me? Αναρωτιόμαστε ποιος είναι καλύτερος. Μήπως είμαι εγώ καλύτερος από εκείνο το άτομο ή μήπως εκείνο το άτομο είναι καλύτερος από μένα. And we react if we are expected to serve others. Και διαμαρτυρόμαστε όταν πρέπει να υπηρετήσουμε κάποιον άλλον. Well, Jesus here is very patient with his disciples. Ο Ιησούς εδώ είναι πολύ υπομονητικός με τους μαθητές του. Well, if we look at it in a simple way, he was looking forward to spend that evening with them at this meal, and he really served them and laid out his life for them. Και αν το δούμε, εκείνος περίμενε πάρα πολύ, πρόσμενε να περάσει αυτή τη βραδιά μαζί τους, να φάει μαζί τους, τους υπηρέτησε, τη ζωή του έδωσε για αυτούς. And they really ruined the evening with an argument. Και εκείνοι βασικά κατέστρεψαν τη βραδιά με αυτή τη φιλονική μεταξύ τους. And you can almost feel Jesus being frustrated, but wanting to tell them how to live their lives and being very patient and doing it in a very loving way. Και μπορούμε να φανταστούμε ότι σίγουρα θα είχε εκνευριστεί ο Ιησούς προσπαθώντας να τους δείξει και να τους πει πώς να ζήσουν τη ζωή τους και πώς να το κάνουν αυτό με έναν πολύ ήρεμο και με πολύ αγάπη τρόπο. And he was speaking about the kings of the Gentiles. That, you know, the kings of the Gentiles were often seen as being God, as being divine. Και αναφερόταν στους βασιλιάδες των εθνών που τότε τους βασιλιάδες των εθνών τους έβλεπαν σαν θεούς, σαν θεία πρόσωπα. And if they were helping people, they were seen as benefactors. They served and helped out of superiority. Και αν βοηθούσαν ανθρώπους, τους έβλεπαν ως ευεργέτες. Το έκαναν για να δείξουν την εξουσία τους. Το έκαναν με την εξουσία που είχαν. And it's possible to serve from above or from below. Και είναι δυνατόν να υπηρετείς ή από ψηλά ή από χαμηλά. And Jesus, as we know, he went down as low as you possibly could. Και ο Ιησούς, όπως ξέρουμε, έφτασε τόσο χαμηλά όσο δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε. He did not serve from above, but from below. Δεν υπηρέτησε από ψηλά, αλλά υπηρέτησε από χαμηλά. But in fact, that shows where he came from. He came from above, and he was secure in his position. Αλλά αυτό όμως μας δείχνει από πού προήλθε. Προήλθε από ψηλά, και αυτό εξασφαλεί την θέση του. He didn't have to prove anything. If we all the time had to prove that I'm actually a little bit higher than you, we haven't really understood who Jesus is and his message. Δεν χρειαζόταν να αποδείξει κάτι. Αν εμείς συνεχώς πρέπει να αποδεικνύουμε ότι είμαστε λίγο καλύτεροι ή πιο ψηλά από κάποιους άλλους, τότε πραγματικά δεν έχουμε καταλάβει όλο αυτό που μας έχει διδάξει ο Ιησούς και έκανε ο Ιησούς. I think it's really amazing that this takes place at the Last Supper. Jesus talking about laying down his life, and then they start this argument. Το θεωρώ συναρπαστικό αυτό το γεγονός ότι έγινε στο τελευταίο δείπνο που είχανε την ώρα που ο Ιησούς τους υπηρέτησε και εκείνοι μετά από όλο αυτό που έδωσε τη ζωή τους για αυτούς, εκείνοι μετά από όλο αυτό άρχισαν να φιλονικούν μεταξύ τους. And the contrast becomes so clear when Jesus speaks about how they should live their lives. Και η αντίθεση είναι ξεκάθαρη όταν ο Ιησούς μιλά και τους λέει πώς πρέπει να ζουν τη ζωή τους. He speaks about serving, about being like the youngest. He gives his own example. He's just washed their feet. And he's also talking to them about standing by him in their trials.
μιλά και τους δίνει παραδείγματα και με αυτό που έκανε και ο ίδιος ήταν παράδειγμα για αυτούς. Και επίσης τους λέει κιόλας ότι έχουν διαμείνει μαζί του και στις διάφορους πειρασμούς τους και στις δοκιμασίες του. And he says that he gives his kingdom to these people that had betrayed him, that misunderstood him, that ruined his last meal with them. But he said, I'm giving you this kingdom. Και εκείνος όμως τους λέει ότι ετοιμάζω και σας δίνω τη βασιλεία μου σε αυτούς οι οποίοι βασικά του κατέστρεψαν τη βραδιά εκείνη του τελευταίου δείπνου τους. Αλλά εκείνος όμως λέει, εγώ ετοιμάζω τη βασιλεία μου να σας τη δώσω. And they've just had this meal together, and he says to them, you will eat and drink at my table in my kingdom and sit on thrones. It's quite a journey between these two meals. Και τους λέει εκεί ότι εσείς θα τρώτε και θα πίνετε πάνω στο τραπέζι μου μέσα στη βασιλεία μου και θα κάθεστε πάνω σε θρόνους. Και το διάστημα μεταξύ αυτών των δύο δείπνων, του τελευταίου και του δείπνου που λέει ο Ιησούς ότι θα κάνουν στο μέλλον, είναι μεγάλο. The journey starts with an argument and it ends with its disciples in a position of power. Το ταξίδι αυτό ξεκίνησε με μία φιλονικία και ολοκληρώνεται με τους μαθητές να έχουν εξουσία, να τους δίνεται εξουσία. But it's a journey that goes through service, goes through laying down your life, it goes through standing with Jesus through the trials and living the way of his kingdom. Αλλά είναι ένα ταξίδι όμως το οποίο ξεκινάει και ξεκινάει με το να προσφέρεις υπηρεσία, να βοηθάς τους άλλους, να δίνεις τη ζωή σου όπως έκανε ο Ιησούς, βασικά να ζεις τη ζωή σου όπως την έζησε ο Ιησούς. And it ends with eating and drinking at Jesus' table in the kingdom, in deep relationship. Και το ταξίδι αυτό ολοκληρώνεται στο να κάθεσαι και να τρως και να πίνεις επάνω στο τραπέζι της Βασιλείας του σε μια πολύ βαθιά στενή σχέση. It actually ends with authority and power, but to acquire this authority, they have to go through trials and death with Jesus. Και στην ουσία ολοκληρώνεται με μεγάλη εξουσία, αλλά για να φτάσουν στο σημείο αυτό της εξουσίας και της ισχύος, θα πρέπει να περάσουν πολλές δοκιμασίες και πολλούς πειρασμούς, όπως είδαμε και με το θάνατο του Ιησού. Jesus asks his disciples before the cross, he asks them, can you drink this cup? Και ο Ιησούς ρώτησε τους μαθητές του πριν φτάσει στο Σταυρό, εσείς μπορείτε να πιείτε από αυτό το ποτήρι? And they to come to that place of actually judging the tribes of Israel, it says, to come to that position, it was a journey through pain and suffering and laying down their lives to become servants. Και για να φτάσουν στο σημείο αυτό, να μπορούν να κρίνουν τις φυλές του Ισραήλ, απαιτούσε να περάσουν μια ζωή από δοκιμασίες, προβλήματα, πειρασμούς και να δώσουν τη ζωή τους για να μπορέσουν να φτάσουν εκεί. It's not an earthly authority, it's a heavenly authority. Δεν είναι επίγεια εξουσία, είναι ουράνια εξουσία. Is this our vision? To focus not on power, but on laying down our lives to sit at his table. Η όρασή μας λοιπόν είναι το να δώσουμε τη ζωή μας και να μπορούμε να διπνήσουμε μετά μαζί του στο τραπέζι του. And even though they would have authority and power, the focus was not on that. The focus was on being at a table with Jesus Christ. Η εστίαση εδώ δεν είναι ότι θα είχαν την εξουσία, αλλά η εστίαση ήταν ότι θα ήταν στο τραπέζι μαζί με τον Ιησού Χριστό. And to reach that point,
they needed and we need to walk the way of Christ. Και για να φτάσουν στο σημείο αυτό, εκείνοι χρειάστηκαν και εμείς χρειαζόμαστε να πορευτούμε τη ζωή του Χριστού. And Jesus' way was the way of serving others. Και η οδός του Ιησού ήταν οδός υπηρεσίας προς άλλους. And I think we need to change our attitude when it comes to serving. Και νομίζω ότι πρέπει να αλλάξουμε τη συμπεριφορά μας όσον αφορά την υπηρεσία προς τους άλλους. Instead of thinking that serving is a sign of a low value, think who served in the greatest way. Αντί λοιπόν να σκεφτόμαστε ότι το να προσφέρουμε υπηρεσία είναι κάτι το οποίο είναι χαμηλής αξίας, να σκεφτόμαστε αυτόν που υπηρέτησε όλους εμάς. Jesus was the eternal God in human flesh. He deserved praise and worship, and the right response to him would be to fall flat down and worship him. Ο Ιησούς ήταν ο αιώνιος Θεός που πήρε σάρκα ανθρώπου και αυτό που κανονικά θα έπρεπε να γίνει σε αυτόν είναι να τον προσκυνάνε όλοι και να πέφτουν όλοι κάτω για να τον προσκυνήσουν και να τον υπηρετούν. But he himself said he didn't come to be served, but he came to serve. Αλλά ο ίδιος είπε, δεν ήρθε για να τον υπηρετήσουν, αλλά για να υπηρετήσει ο ίδιος τους άλλους. And he turns this around, so we see that serving is not a sign of low status, but of greatness. Και έτσι το γυρίζει όλο αυτό και μας δείχνει ο Ιησούς ότι η υπηρεσία προς τους άλλους δεν είναι κάτι που είναι χαμηλής αξίας, αλλά είναι κάτι που έχει ανώτερη αξία. He shows a way of living that is not of this world. And the value is not in what my value is not in what I do, but it's because of who I am. Μας δείχνει ένα άλλο τρόπο ζωής και η αξία είναι, δεν έχει σημασία το τι κάνω, αλλά το ποιος είμαι. And I, maybe you didn't know this, but I am a unique person created in the image of God. Αλλά ίσως δεν το γνωρίζετε αυτό. Είμαι ένας μοναδικός άνθρωπος, ένα μοναδικό πλάσμα, το οποίο πλάστηκε κατ' εικόνα Θεού. And you are. Το you ίδιο are created και εσύ. In the image of God. Το ίδιο και εσύ. Έχεις πλαστεί κατ' εικόνα Θεού. And another secret. You are seated with Christ in heaven. Και άλλο ένα μυστικό. Και εσύ και εμείς καθόμαστε μαζί με τον Ιησού στον ουρανό. And therefore we can follow Jesus' example and step down. Και έτσι μπορούμε και εμείς να ακολουθήσουμε το παράδειγμα του Ιησού και να κατεβούμε. And follow his example and serve. Και να ακολουθήσουμε το παράδειγμα του και να υπηρετούμε. Here Jesus said that they had stood by him in his trials. Ο Ιησούς εδώ τους είπε ότι είχαν διαμείνει μαζί του, τους στάθηκαν στους πειρασμούς του, στις δοκιμασίες του. And even today he's looking for disciples, for followers that stand by him in trials. Και ακόμα και σήμερα ψάχνει να βρει μαθητές, ακολούθους, οι οποίοι θα στέκονται και θα μένουν μαζί του και στους πειρασμούς του και στις δοκιμασίες. The trials we face them together with Jesus. Οι δοκιμασίες που περνάμε, τις περνάμε μαζί με τον Ιησού. And now he has given his kingdom to them and to us. As it had been given to him by the Father. Και τώρα έδωσε τη βασιλεία του σε αυτούς, σε εμάς, όπως ο Πατέρας έδωσε τη βασιλεία σε αυτόν. And we can learn from the example of Jesus. Και μπορούμε να μάθουμε από το παράδειγμα του Ιησού. And be ready to lay down our lives and to serve others.
και να έτοιμοι να δώσουμε τι μας και να υπηρετήσουμε τους άλλους. Speaking about Jesus and speaking about service. Αναφερόμενοι λοιπόν στον Ιησού και αναφερόμενοι στην υπηρεσία. There is a passage in Philippians 2 that is probably a very old early hymn of worship. Υπάρχει ένα εδάφιο, μια περικοπή βασικά στην Προφιλιππισίους επιστολή κεφάλαιο 2, το οποίο είμαι σίγουρος ότι τότε μπορεί να ήταν και ένα μέρος της δοξολογίας, της λατρείας. Yeah, Paul included this in his letter, and it's a praise, it's a worship of Jesus, and speaking about who he was and how he lived his life. Ο Παύλος το ανέφερε μέσα στην επιστολή του αυτή και όντως είναι μια δοξολογία προς τον Ιησού για το ποιος ήταν, τι έκανε, ζωή, όλα όσα προσέφερε. Let's read these verses together. Ας τα διαβάσουμε λοιπόν μαζί τα εδάφια αυτά. It's from Philippians 2, verse 5 through 11. Είναι προς Φιλιππισίους επιστολή κεφάλαιο 2, εδάφια 5 έως και 11. And even though it's a hymn, it's also a very practical message to us. Παρόλα που είναι ύμνος, είναι και ένα πρακτικό μήνυμα για όλους εμάς. It says like this, in your relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus, who being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Να είναι μάλιστα σε εσάς το ίδιο φρόνημα που ήταν και στον Ιησού Χριστό, ο οποίος ενώ υπήρχε σε μορφή Θεού, δεν νόμισε αρπαγή το να είναι ίσα με το Θεό. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Αλλά κένωσε τον εαυτό του, παίρνοντας μορφή δούλου, αφού έγινε όμοιος με τους ανθρώπους. Και καθώς βρέθηκε κατά το σχήμα ως άνθρωπος, ταπείνωσε τον εαυτό του, γινόμενος υπάκουος μέχρι θανάτου μάλιστα σταυρού. Therefore, God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, in heaven and on earth and under the earth. Γι' αυτό και ο Θεός τον υπερίψωσε και του χάρισε όνομα που είναι το όνομα πάνω από κάθε άλλο, ώστε στο όνομα του Ιησού να λυγίσει κάθε γόνατο επ' ουρανίων και επ' γήων και καταχθονίων. And every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Και κάθε γλώσσα να ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος σε δόξα του Πατέρα Θεού. So basically, Paul is writing here and saying that when you relate to others, to your friends, to people in the church, be like Jesus. Άρα ο Παύλος γράφει και αναφέρει εδώ, λέγοντας ότι προς τους άλλους, ότι ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν είστε μέσα στην Εκκλησία, η συμπεριφορά ίδια του Ιησού Χριστού. He was high above everything else, but he didn't use that for his own advantage. Ήτανε πιο πάνω απ' όλα και δεν το χρησιμοποιούσε για προνόμιο. It's not hard to see that it could be an advantage to be God if you lived here on earth. Δεν είναι δύσκολο να δούμε ότι θα ήταν ένα μεγάλο πλεονέκτημα να είσαι Θεός σε αυτή τη γη. He could have just sailed through life, being exalted and above everything, all the trials and problems. Θα μπορούσε να παίρνει τη ζωή εδώ, πάνω από όλα τα προβλήματα, τους πειρασμούς, τα πάντα.
But he made himself nothing and took on the very nature of a servant. He became a servant. Αλλά εκείνος όμως κένωσε τον εαυτό του και πήρε την φύση του δούλου, υπηρέτης. And he humbled himself and was obedient even to the point of death. Και ταπείνωσε τον εαυτό του, ταπεινώθηκε τόσο πολύ έως έφτασε μέχρι το θάνατο. And now he is exalted to the highest place and has the name that is above every other name. Και τώρα είναι υπερυψωμένος πάνω από κάθε άλλο και έχει το όνομα που είναι πιο πάνω από κάθε άλλο όνομα. And one day every tongue will acknowledge that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Και μια μέρα κάθε γλώσσα θα ομολογήσει ότι Ιησούς Χριστός είναι Κύριος σε δόξα του Θεού Πατρός. Paul is saying, use Jesus as an example how you live your life. Ο Παύλος λέει, χρησιμοποιήστε τον Ιησού ως παράδειγμα για το πώς θα ζήσετε τη ζωή σας. How you relate to others. Πώς συσχετίζεστε με τους άλλους. If we have any advantages, don't use them to be above others. Rather, step down and serve others from beneath. Αν έχουμε κάποια πλεονεκτήματα, να μην τα χρησιμοποιούμε για να είμαστε πιο πάνω από τους άλλους, αλλά καλύτερα να φτάνουμε στο σημείο να μπορούμε να υπηρετούμε τους άλλους και αυτούς που έχουν ανάγκη. I would like to say that being a servant is an act of faith. Θα ήθελα να πω ότι το να είσαι δούλος είναι μια πράξη πίστεως. Jesus didn't use his status to his advantage. Ο Ιησούς δεν χρησιμοποίησε τη θέση του για δικό του πλεονέκτημα. But, and we believe in a different world, in different values, a different king. Και εμείς πιστεύουμε σε ένα διαφορετικό κόσμο με διαφορετικές αξίες και με ένα διαφορετικό βασιλιά. I mean, I don't mean different to Jesus, but different to what's in this world. Δεν εννοώ ότι διαφορετικό από τον Ιησού, αλλά διαφορετικό από αυτό που πιστεύει ο κόσμος, από το κοσμικό. And Jesus showed the way. He showed how we can live our lives. Και ο Ιησούς έδειξε το δρόμο, έδειξε την οδό για το πώς μπορούμε να ζούμε τη ζωή μας. And it really takes faith to live a different way, not to promote myself. Και πραγματικά χρειάζεται πίστη για να μπορέσει να ζήσει με ένα διαφορετικό τρόπο ζωής και να μην προωθείς τον εαυτό σου. If I step down, if I serve others, will I be left out? Will I be forgotten? Συγγνώμη, αν κατέβω εγώ και υπηρετήσω τους άλλους, τότε θα με ξεχάσουνε, θα ξεχαστώ από τον κόσμο, θα με αφήσουν στην άκρη. But we live in a different kingdom, and the way of this kingdom is to serve. Αλλά ζούμε σε μια διαφορετική βασιλεία και ο τρόπος της βασιλείας αυτής είναι να υπηρετείς. And maybe you think, well, I don't mind serving God, but I really don't want to serve so and so or him or her. Και ίσως να σκέφτεστε και να λέτε, μα δεν με πειράζει να υπηρετώ το Θεό, αλλά δεν θέλω, ρε παιδί μου, να υπηρετώ εκείνον και τον άλλον. Why should I? Μα they have never done anything for me. Μα δεν έχουν κάνει κάτι για μένα. But we know that actually John wrote that if we claim to love God but not to love our brother, we are liars. Ο Ιωάννης έγραψε ότι αν εμείς λέμε και ομολογούμε ότι αγαπάμε τον Θεό, αλλά δεν αγαπάμε τον συνάνθρωπό μας, τότε είμαστε ψεύτες. And Jesus said that whatever you have done to one of these least of my brothers, you have done to me. Και ο Ιησούς έχει πει ότι ό,τι και αν έχετε προσφέρει σε έναν από αυτούς, είναι σαν να το έχετε κάνει σε μένα. So if we want to serve God, we have to be ready to serve others around us.
Γι' αυτό, αν θέλουμε να υπηρετούμε το Θεό, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να υπηρετήσουμε και τους άλλους γύρω μας. And we need to learn to understand the ways of the kingdom. We need faith and we need humility and clarity of sight to see things as God sees them. Και πρέπει να μάθουμε τον τρόπο, την οδό της βασιλείας. Πρέπει να μπορούμε να έχουμε πίστη, να βλέπουμε ξεκάθαρα την όραση που έχει ο Θεός. If we want to have a clear vision for ourselves, for our church, we need to see that we are called to serve and not to be served. Αν θέλουμε λοιπόν να έχουμε μια ξεκάθαρη όραση για εμάς, για την Εκκλησία μας, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουμε κληθεί να υπηρετούμε εμείς τους άλλους και όχι να μας υπηρετούν. And so many times we come wanting people to serve us, to encourage us, to build us up. Και πολύ συχνά ερχόμαστε και έχουμε την απέτηση οι άλλοι να μας υπηρετούν, οι άλλοι να μας ενθαρρύνουν, οι άλλοι να μας ανεβάζουν. What would happen if when we come together, if we all came to serve our brothers and sisters and society around us? Τι θα γινόταν λοιπόν αν μαζευόμασταν όλοι μαζί με αυτόν τον τρόπο να υπηρετούμε όλους τους άλλους, να υπηρετούμε ένας τον άλλον, την κοινωνία γύρω μας κτλ. That would be living the Jesus way. Αυτός θα ήταν τρόπος ζωής του Ιησού, σαν να ζούσαμε αυτόν τον τρόπο ζωής. So to draw this together, έτσι για να το κλείσουμε όλο αυτό, when we're thinking about our focus, think about how can I serve, how can my life be a life of service. Όταν λοιπόν σκεφτόμαστε το πού θα εστιαστούμε, να σκεφτόμαστε τη ζωή μας ως προς την υπηρεσία. How, who, and why, and when can I serve? Look for opportunities. Πότε, ποιον, πού και πώς μπορώ να υπηρετήσω, να ψάχνετε να βρείτε τις ευκαιρίες. And you know, a servant is usually not looking for the great important task. They are faithful in the small, insignificant things. Ξέρετε, ο υπηρέτης, ο δούλος, δεν ψάχνει να βρει τις μεγάλες, σημαντικές δουλειές, αλλά κοιτάζει αυτά τα μικρά, τα σήμαντα πράγματα. But they are not insignificant. Nothing in the kingdom is insignificant. Τίποτα όμως μέσα στη Βασιλεία του Θεού δεν είναι ασήμαντο. I want to encourage you. I know many of you are serving and laying down much for the kingdom. Θέλω να σας ενθαρρύνω λοιπόν, γιατί ξέρω ότι πολλοί από εσάς δίνετε και υπηρετείτε και προσφέρετε πολλά για τη βασιλεία. And it's easy to think, well, this is not really important. What difference does it make? Does anyone notice? Και μπορεί να σκέφτεσαι και να λέτε, δεν αλλάζει και κάτι. Τι σημασία έχει αυτό, το προσέχει κανένας? But you're following Jesus' example. Αλλά ακολουθείτε το παράδειγμα του Ιησού. And the promise that he gave to his disciples there, that they will sit at his table eating and drinking with him, is for you also. Και η υπόσχεση που έδωσε στους μαθητές του ότι θα καθίσουν στο τραπέζι και θα τρώνε μαζί του, είναι και για εσάς. Ισχύει και για εσάς η υπόσχεση αυτή. If we follow Jesus' example as Paul wrote, the promise is that we will share life together with him at his table forever and ever. Αν ακολουθήσουμε λοιπόν το παράδειγμα του Ιησού, τότε σίγουρα η υπόσχεση είναι ότι θα περάσουμε μαζί του και θα είμαστε στο τραπέζι μαζί του αιώνια. So whatever we do for our King, let's follow his example and do it from below instead of from above. Και έτσι, ό,τι κάνουμε για το βασιλιά μας, ας ακολουθήσουμε το δικό του παράδειγμα και ας το κάνουμε από χαμηλά,
και όχι από ψηλά. And the secret is from below is really from above. Και το μυστικό εδώ είναι ότι από χαμηλά, από τη χαμηλή θέση είναι σαν να είμαστε βασικά από την υψηλή θέση. Because that's where we are seated with him. Γιατί εκεί βασικά είμαστε καθισμένοι μαζί του. Amen. 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 We are going to take communion together. I hope you have prepared the elements. Θα πάρουμε μαζί θεία κοινωνία και ελπίζω να έχετε μαζί σας τα στοιχεία της κοινωνίας. And this whole passage that we read about Jesus and the disciples, it was in the context of the Last Supper. Και όλα αυτά που διαβάσαμε, οι περικοπές που διαβάσαμε, ήταν μέσα σε αυτό το περιεχόμενο του τελευταίου δείπνου του Ιησού μαζί τους. Jesus gave his life for them in spite of their mistakes and failures. Και ο Ιησούς έδωσε τη ζωή του για αυτούς παρά τα προβλήματά τους, αποτυχίες τους κτλ. And he's inviting us as well that fail and do mistakes. He's inviting us also to share that table with him. Και προσκαλεί και εμάς να μοιραστούμε το τραπέζι, αυτό το δείπνο, αυτό μαζί του, παρά τις αποτυχίες μας και τα πάθη μας κτλ. And as we take the bread and we take the cup together, we do look back and we do look forward. Και καθώς λοιπόν παίρνουμε και τον ίνο και τον άρτο μαζί, κοιτάμε και πίσω, αλλά κοιτάμε και μπροστά. We look back to what Jesus did for us on the cross. Κοιτάμε πίσω, ενθυμούμενοι αυτό που έκανε ο Ιησούς πάνω στο Σταυρό. That his body was broken and his blood was poured out for us to bring life to us. Ότι το σώμα του έγινε κομμάτι και το αίμα του χύθηκε για εμάς, για να δώσει ζωή σε εμάς. To restore relationship with us. Για να αποκαταστήσει σχέση με εμάς. To forgive us of our sins and cleanse us. Να μας συγχωρέσει από τις αμαρτίες μας και να μας καθαρίσει. But it's also looking forward to the day that he spoke about with his disciples, that he wants to share the table with us in the kingdom to come. Αλλά επίσης όμως κοιτάμε και μπροστά με αυτό που είπε στους μαθητές του για ότι θα τρώνε και θα πίνει μαζί στο ίδιο τραπέζι για τις μέρες που έρχονται στη Βασιλεία. So now you are invited. Άρα τώρα προσκαλείστε εσείς. If you believe in him and have said yes to him, this is for you. Αν λοιπόν έχετε πιστέψει σε αυτόν και έχετε πει ναι σε αυτόν στη ζωή σας, τότε αυτό είναι για εσάς. Put your faith in Jesus. Βάλτε την πίστη σας στον Ιησού. The fact that we will be invited to that table or are invited to that table, it's not because of anything we have done to deserve it. Το γεγονός ότι είμαστε προσκαλεσμένοι στο τραπέζι εκείνο δεν είναι επειδή κάναμε κάτι το οποίο αξίζουμε για να φτάσουμε εκεί. It's something that Jesus accomplished through his life, his death, his resurrection, when he walked this earth. Είναι κάτι το οποίο το κατόρθωσε ο Ιησούς με την ζωή του εδώ πάνω στη γη, με τον θάνατό του, με την ανάστασή του. And it is real for us today. Και είναι αληθινό και για μας σήμερα. We already have a sense of what it will be like being at that table. Ήδη έχουμε και διαισθανόμαστε και νιώθουμε το πώς θα είναι τα πράγματα σε εκείνο το τραπέζι. Just a few verses before the passage we read before, Jesus took the bread and he gave thanks and he broke it. Και λίγα εδάφια πριν από την περικοπή που διαβάσαμε, ο Ιησούς είχε πάρει το ψωμί και το έκοψε.
And he gave it to them and said, "This is my body given for you. Do this in remembrance of me." Και το έδωσε σε αυτούς λέγοντας ότι αυτό είναι το σώμα μου το οποίο κόπηκε για εσάς. Αυτό να το κάνετε εις ανάμνησή μου. And in the same way, after the supper, he took the cup and said, και κατά τον ίδιο τρόπο, μετά το δείπνο, πήρε το ποτήρι και είπε, "This cup is the new covenant in my blood, which is poured out for you." Το ποτήρι αυτό είναι η καινή διαθήκη του αίματος μου, το οποίο χύθηκε για εσάς. Natasha, would you pray for us as we partake of these gifts? Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε Κύριε για το παράδειγμα που είσαι εσύ στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε Κύριε που έδωσες το αίμα σου, το σώμα σου Κύριε, για εμάς Κύριε. Μας έδειξες Κύριε τι ακριβώς σημαίνει να είμαστε δούλοι Κύριε, αλλά δούλοι Κύριε με την αξία που εσύ δίνεις τη σημασία. Σε ευχαριστούμε Κύριε και για το σώμα το δικό στο οποίο κόπηκε για μας Κύριε, αλλά και για το αίμα σου που χύθηκε για μας. Και έτσι Κύριε, έχουμε Κύριε τη συγχώρεση, την αγάπη, τον καθαρισμό Κύριε μέσα μας, αλλά και την υπόσχεση ότι θα είμαστε μαζί σου στο τραπέζι το δικό σου αιώνια. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, εις το όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Amen. Let's take the bread together and remember the body that was given for us for forgiveness, for healing, for peace in Jesus' name. Ας πάρουμε λοιπόν τον άρτο και να θυμόμαστε ότι είναι το σώμα του που δόθηκε για εμάς, για να έχουμε αγάπη, ειρήνη, πίστη, συγχώρεση και τα λοιπά. Εις το όνομα Ιησού. Take and eat. Λάβετε, φάγετε. Let's also take the cup of the new covenant together. Jesus spilled his blood for us, for your sins and for mine. Ας πάρουμε και το ποτήρι της Καινής Διαθήκης. Μαζί είναι το αίμα του Ιησού που χύθηκε για όλους εμάς, για τις αμαρτίες μας και τα λοιπά. Take and drink. Πίετε εξ αυτού. Thank you. Ευχαριστούμε, Κύριε. Ευχαριστούμε, Κύριε. Lord, I pray today as we finish this service together. Κύριε, προσεύχομαι καθώς ολοκληρώνουμε τη συνάθρηση αυτή. That you will go with us, each one of us. Ότι εσύ, Κύριε, θα πορευτείς μαζί μας, Κύριε, μαζί με τον καθένα από εμάς. As we've taken this, the bread and the cup together. Καθώς, Κύριε, πήραμε το άρτο και το ίνο μαζί, Κύριε. That it would also mean that we partake of you and that you fill us with your spirit to be in us and through us throughout this coming week. Να σημαίνει, Κύριε, ότι έχουμε πάρει μέσα μας εσένα, Κύριε, και ότι εσύ θα είσαι μαζί μας και θα μας βοηθήσεις μέσα σε όλη την εβδομάδα. Thank you for reconciling us to God. Σε ευχαριστούμε που εσύ μας ξαναένωσες μαζί με τον Θεό. And this week we want to continue that ministry of reconciliation and bring that message to people around us. Και αυτή την εβδομάδα θέλουμε και εμείς να μεταφέρουμε το μήνυμα αυτό, Κύριε, και σε άλλους γύρω μας. So fill us with your presence and your spirit, we pray in Jesus' name. Amen. Μίσε μας με την παρουσία σου και με το πνεύμα σου. Αυτά προσευχόμαστε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Amen and be blessed. Είστε ευλογημένοι. Όλοι μαζί.
Thank you.